Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Εκρήξεις των πυρομαχικών στις αποθήκες της πολεμικής αεροπορίας στην Νέα Αιχίαλο του Βόλου στις 27 Ιουλίου έγιναν επειδή δεν είχαν καθαριστεί επαρκώς οι χώροι του στρατοπέδου από τα χόρτα. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ΕΔΕ που διενεργήθηκε και το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε σήμερα στα χέρια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ράνια, πράγματι δεν είχε καθαριστεί τελικά όπως έπρεπε η περιοχή γύρω από τις αποθήκες πυρομαχικών στο στρατόπεδο Καράμπα στην Αιχίαλο, όπου σημειώθηκαν μεγάλες εκρήξεις των βομβών της πολεμικής αεροπορίας, σκορπίζοντας τον τρόμο στους πολίτες περιοχής. Να σου πω ότι το επίσημο πόρισμα της ΕΔΕ για τα γεγονότα παραδόθηκε το πρωί από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και σύμφωνα με πληροφορίες υπογραμμίζεται ότι υπήρξε πλημελής καθαρισμός στο επικλινές και δύσβατο βόρειο μέρος της μονάδας του στρατοπέδου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η αντιπυρική ζώνη γύρω από τις αποθήκες. Να σου πω τέλος ότι στο πόρισμα επισημαίνεται ότι η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή ήταν πολύ έντονη και υπήρξε μεγάλος στροβιλισμός και μεγάλη ταχύτητα του ανέμου, με αποτέλεσμα να υπάρξει υψηλό θερμικό φορτίο και τελικά η έκρηξη των βομβών να γίνει στο βόρειο τομέα της μονάδας, προκαλώντας τις μεγάλες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις της Νέας Αιχίαλου. Κωστή, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, τα σεραντάρια που πιάνει το θερμόμετρο σήμερα συνοδεύουν την έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου και στα λιμάνια δεν πέφτει καρφίτσα. Ωστόσο, οι τιμές στα ακτοπλοϊκά αλλά και στα καύσιμα φέρνουν πονοκέφαλο με το καλημέρο των διακοπών. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στον Πειραιά για να μας ενημερώσει. Ράνια, ότι λίγο και πολύ 100.000 άτομα θα φύγουν από την Αθήνα το τρίμερο αυτό, δηλαδή χθες, σήμερα και αύριο, για τα νησιά του Αργοσανικού και φυσικά για τις Κυκλάδες. Μεγαλύτερη πληρότητα παρουσιάζουν τα πλοία που πάνε στους κοντινούς προορισμούς, 100%. Και για το λόγο αυτό υπάρχουν και έκτακτα δρομολόγια και σήμερα αλλά και αύριο το πρωί για να εξυπηρετηθούν οι εκδρομές. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν και δύο σοβαρά εμπόδια που φαίνεται δεν ικανά μάλλον να χαλάσουν τις διακοπές των εκδρομέων ή όχι σε τόσο μεγάλη έκταση όπως φαντάζονταν. Αυτά είναι τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παράδειγμα στο Προστίγια είναι και οι τιμές των καυσίμων στα νησιά, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τα 2,40 ευρώ λεπτά το λίτρο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένα μέρος της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη γειτονική Ιταλία θα προκαλέσει και στη χώρα από το Σαββατοκύριακο το μεσημέρι έως το πρωί της Κυριακής βροχές και καταιγίδες από το βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Στερεά. Και από αργά το απόγευμα η Βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή τα φαινόμενα στη βορειοδυτική χώρα θα εξασθενήσουν. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 43χρονη αστυνομικός από το σύζυγό της στη Λάρισα. Ο 42χρονος άρχισε να τη χτυπά δίχως έλεος όταν εκείνη του ζήτησε να πάρουν διαζύγιο. Η απόφασή της προκάλεσε την οργή του επιχειρηματία και άρχισε αρχικά να τη βρίζει και στη συνέχεια την ξυλοκόπησε άγρια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας σπασμένα δόντια και μύτη, ενώ έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομικό είχε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του σώματος στην πορεία της αποθεραπείας της. Η 43χρονη, σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου. Στην άκρη του νήματος οδηγήθηκαν οι έρευνες στην υπόθεση της δολοφονίας μιας 55χρονης γυναίκας στην Πάτρα. Για το έγκλημα συνελήφθη ο 35χρονος ανιψιός της. Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 35χρονος συνελήφθη και κρατείται διότι εκκρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία της μητέρας του, η οποία είχε βρει μαρτυρικό θάνατο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Όπως προέκυψε από το προανακριτικό υλικό, τη μέρα της δολοφονίας, ο 35χρονος έφυγε από το σπίτι της θείας του μεταμφιεσμένος, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Θα είμαστε ξανά μαζί στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε.
Γεια σας.